Πικρό καφέ θα πίνουν στο εξής οι καταναλωτές, καθώς εκπρόσωποι του κλάδου προαναγγέλουν ανατιμήσεις 15 με 20% λόγω της μειωμένης παραγωγής από το Βιετνάμ αλλά και της αβεβαιότητας που επικρατεί διεθνώς λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Όλα αυξάνονται και οι μισθοί μένουν ίδιοι και υπάρχει έντονο, πάρα πολύ έντονο πρόβλημα. Και ο κόσμος θα είναι δύσκολο να ανταποκριθεί μετά από ένα σημείο στις αυξήσεις του καφέ. Θα δείξει τώρα με το χρόνο πώς θα πάει η κατάσταση, γιατί είναι λίγο δύσκολα γενικά για όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όλα βαίνουν προς μια κατεύθυνση που δεν είναι καλή και το μέλλον δεν θα είναι δυσίωνο. Όπως λένε οι επαγγελματίες της εστίασης, οι ίδιοι αδυνατούν πια να απορροφήσουν και νέες αυξήσεις και έτσι ο καφές θα υποστεί ανατίμηση. Είναι η τέταρτη ή πέμπτη απορρόφηση που έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι. Σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε να κάνουμε άλλη απορρόφηση, δεν θα μπορούμε να απορροφήσουμε εμείς την αύξηση και σιγά σιγά θα βγει προς τα έξω μεγαλύτερη αύξηση. Την 1η Ιουλίου με την επαναφορά του ΦΠΑ στο 24% για τον σερβιριζόμενο καφέ, οι τιμές αυξήθηκαν. Τώρα θα συμβεί το ίδιο ακόμη και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς ήδη παρατηρείται άνοδος έως και 65% στις τιμές χονδρικής. Ο Έλληνας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τον καφέ δεν πρόκειται να τον κόψει. Άλλα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Ο Έλληνας δεν μπορεί να αποχωρήσει τον καφέ. Οι καταναλωτές αναμένεται να δουν στις υπεραγορές μεγάλες αυξήσεις. Ο εσπρέσο σε κάψουλες από τα 5 ευρώ αναμένεται να φτάσει τα 6 και ο αλεσμένος εσπρέσο από τα 6 να σκαρφαλώσει στα 7,2 ευρώ. Αύξηση θα σημειωθεί και στην τιμή του ελληνικού καφέ, όπου από τα 3,9 ενδέχεται να φτάσει στα 4,7 ευρώ. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε αφημένοι στην τύχη μας και στην κατάντια μας.